καθημερινά σκοτώνονται εργαζόμενοι στους χώρους εργασίας ή τραυματίζονται ή στην πραγματικότητα έχουμε επαγγελματικές ασθένειες με πολλά προβλήματα υγείας που μπορούν να οδηγήσουν στο θάνατο, που οφείλονται στο ότι δεν λαμβάνονται μια σειρά μέτρα ασφάλειας που θα έπρεπε να λαμβάνονται στους χώρους εργασίας. Τι μέτρα είναι αυτά? Είναι τεχνικά μέτρα προστασίας, συστήματα ασφαλείας, τα μηχανήματα, στις υποδομές, στις εγκαταστάσεις, κατάλληλη συντήρηση, αλλά είναι και οργανωτικά μέτρα, όπως είναι η επάρκεια προσωπικού, η ενημέρωση, η εκπαίδευση των εργαζομένων, το να υπάρχουν διαδικασίες ασφάλειας, το να μην γίνεται εντατικά η εργασία και μια σειρά άλλα μέτρα που φυσικά δεν επιτρέπει ο χρόνος να τα αναλύσουμε. Από την πλευρά τους οι εργαζόμενοι, όταν εντοπίσουν την έλλειψη αυτών των μέτρων που είναι απαραίτητα στους χώρους εργασίας της ΔΕΗ, τι θα πρέπει να κάνουν, πώς θα πρέπει να ενεργήσουν? Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε το εξής. Επειδή υπάρχει πολλές φορές η αντίληψη ότι δεν υπάρχει τρόπος, ότι είναι φυσικό φαινόμενο τα ατυχήματα, ότι πρέπει να τα αποδεχθούμε γιατί έτσι είναι η φύση της εργασίας. Αυτό δεν ισχύει. Με βάση την πρόοδο της επιστήμης και της τεχνικής υπάρχουν μέτρα και υπάρχει και νομοθεσία που επιβάλλει κάποια μέτρα. Όμως, από τη μια αυτά δεν εφαρμόζονται και από την άλλη δεν υπάρχει ο κρατικός έλεγχος, διότι και οι επιθεωρήσεις εργασίας, οι επιθεωρήσεις μεταλλιών είναι υποστελεχωμένες, αλλά και δεν προσανατολίζονται και στην εργοδοτική ευθύνη. Οι εργαζόμενοι τι πρέπει να κάνουν? Οι εργαζόμενοι πρέπει μέσα από το σωματείο τους, μέσα από τις επιτροπές υγείας και ασφάλειας, να παλέψουν καταρχήν για να λαμβάνονται αυτά τα μέτρα και έχουν δυνατότητες να αξιοποιήσουν και μέσα από την νομοθεσία, αλλά το κυριότερο είναι στο ότι το πρόβλημα είναι πολιτικό. Δεν είναι ότι είναι έλλειψη νομοθεσίας, έλλειψη τεχνικών μέτρων. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, οι εργαζόμενοι πρέπει μέσα από τα ταξικά σωματεία να παλέψουν στην κατεύθυνση αυτή και να μην βάλουν στη ζυγαριά τη δουλειά τους ή τη ζωή τους από τη μια και από την άλλη. Αλλά να πούμε ότι πρέπει να παλέψουν και για μέτρα υγείας και ασφάλειας και για εργασία και για αυξημένους μισθούς, για μειωμένα ωράρια. Και αυτό στην πραγματικότητα είναι ένα πολιτικό πρόβλημα το οποίο λύνεται μόνο αν σημαδέψουν τον πραγματικό αντίπαλο, που είναι αυτό το σύστημα που υπηρετεί την κερδοφορία των ομίλων και θυσιάζει και την υγεία και την ασφάλειά μας, αλλά και μας βάζει να δουλεύουμε σε όλο και πιο χειρότερες συνθήκες. Εμείς θέλουμε να αναδείξουμε και τις πλευρές που οδηγούν στην πραγματικότητα σε εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες, τις ελλείψεις που υπάρχουν σήμερα στους χώρους δουλειάς, αλλά και το να αναδείξουμε ακριβώς αυτή την πολιτική διάσταση, δηλαδή το πώς πρέπει οι εργαζόμενοι να δουν το θέμα της υγείας και ασφάλειας μέσα σαν ένα πεδίο πάλης μαζί με όλα τα άλλα ζητήματα και τα εργασιακά και του ασφαλιστικού και γενικότερα, αλλά να αναδείξουν τις ανάγκες τους, ότι πρέπει με βάση το σύνολο των αναγκών μας να παλέψουμε στην πραγματικότητα και για μια κοινωνία που δεν θα υπάρχει εκμετάλλευση. Βρά που σχετίζεται με το θέμα της ασφάλειας είναι η έλλειψη προσωπικού, η έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού και το ότι είναι εντατική η εργασία, δηλαδή υπάρχει εντατικοποίηση εργασίας. Και αυτός λοιπόν είναι ένας παράγοντας που πρέπει να λυθεί. Δεν είναι ο μόνος. Πρέπει να το δούμε στη συνολική του διάσταση το ζήτημα, ότι και τα τεχνικά μέτρα προστασίας πρέπει να λαμβάνονται και τα οργανωτικά, αλλά αυτό είναι θέμα πάλι των εργαζομένων απέναντι ακριβώς σε αυτή την πολιτική και της εργοδοσίας και του κράτους που βοηθάει τελικά αυτή την αλεξάνελεκτη δράση της εργοδοσίας με τους ελλειπούς ελέγχους και ακόμα και την έλλειψη στο νομοθετικό πλαίσιο μερικές φορές, γιατί δεν είναι και αυτό επαρκές. Το θέμα είναι σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια. Βασικά, γιατί εγώ θα τοποθετηθώ σχετικά με την επαγγελματική υγεία. Το ίδιο είπατε την επαγγελματική νοσηρότητα. Είναι το εργατικό. Η επαγγελματική ασθένεια, το εργατικό ατύχημα και η πρώτη φορά τη υγεία των εργαζομένων. Πρέπει να δώσουμε έμφαση ότι γενικότερα την υγεία διαφορετικά την αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και διαφορετικά την εντοπίζει η εργοδοσία. Για τους εργαζόμενους η υγεία είναι ένα αγαθό το οποίο δεν περιέχει, δεν τους κανόνες, θα πούμε, του κέρδους και τους κανόνες του κεφαλαίου. Είναι μια ισορροπία ανάμεσα στον άνθρωπο και στη φύση. Δυστυχώς για τους εργοδότες η υγεία είναι η ικανότητα προς εργασία.
Το εργασιακό περιβάλλον, που είναι ο χώρος μέσα στον οποίο διεξάγονται διάφορες παραγωγικές διαδικασίες, είναι πηγή νοσηρότητας για τους εργαζόμενους μέσα των βλαπτικών παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος, που είναι χημική, φυσική, οργανωτική, εργονομική κ.ο.κ. Δυστυχώς το θέμα της επαγγελματικής νοσηρότητας δεν αντιμετωπίζεται στη χώρα μας, επομένως είναι δεν έχουμε καταγραφεί της επαγγελματικής ασθένειας. Υπάρχουσα νομοθεσία, η νομοθεσία για την υγεία και ασφάλεια είναι έωρη, γιατί είναι γραμμένη στα χαρτιά, αλλά δεν υπάρχει κατάλληλη υποδομή για που θα στήριζε την εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας. Οι εργαζόμενοι δυστυχώς είναι τα θύματα αυτής της κατάστασης και χάνουν τη ζωή τους μέσα στους χώρους εργασίας. Πρέπει να γίνει κατανοητό και να αγωνιστούμε για καλύτερες εργασιακές συνθήκες. Το ναι. Υφίσταται για πάρα πολλά χρόνια, σας είπα ότι το λέμε, το ξαναλέμε, τα συνδικάτα κάνουν αγώνες. Κοιτάτε εδώ να δείτε, εγώ πιστεύω ότι τα θέματα δεν λύνονται με εξοδότηση. Τα θέματα αυτά είναι, πρέπει ο κάθε εργαζόμενος να κατανοήσει ότι η υγεία είναι ένα αγαθό και πρέπει να πάρει. Και από μόνο στα πράγματα στα χέρια του. Χέρια του πέρα το γεγονό ότι είναι και πολιτικό το θέμα. Για την εφαρμογή δηλαδή τη υπάρχουσα σε αυτό το κόσμο που ζούμε, νομοθεσία και την υγεία και ασφάλεια. Στους προσκεκλημένους συναδέλφους που έχουμε για ειδικούς όσον αφορά τα ζητήματα της υγιεινής και ασφάλειας, έχουμε δηλαδή την παρουσία του συναδέλφου γιατρού εργασίας του Δρύβα Σπύρου και της μηχανικού ασφαλείας της Εύης Γεωργιάδου. Θα γίνει μια εισήγηση όσον αφορά την παρουσίαση των προβλημάτων για τη δράση του σωματείου μαζί με τα αιτήματα από τη δική μου μεριά. Μετά θα ακολουθήσει η παρουσίαση των ζητημάτων αυτών που έχουν να κάνουν με την υγιεινή και ασφάλεια όσον αφορά στο κομμάτι της ασφαλείας από την Εύη Γεωργιάδου και μετά θα πάρει το λόγο και ο συνάδελφος γιατρός εργασίας, ο Δρύβας ο Σπύρος. Η σημερινή δουλειά ήταν μια μαζική δουλειά, δεν είχε να κάνει με συγκεκριμένες προσκλήσεις σε σωματεία και φορείς και για αυτόν τον λόγο μπορεί ελεύθερα ο καθένας να πάρει τον λόγο, να κάνει τοποθέτηση και φυσικά και ερωτήσεις που προέκυψαν από την σημερινή δουλειά. Έχοντας υπόψη ότι συζητάμε ένα πάρα πολύ δύσκολο που έχει να κάνει με την ίδια τη ζωή της εργατικής τάξης, πιστεύουμε ότι η σημερινή δουλειά θα βοηθήσει όσον αφορά την τον εμπλουτισμό των επιχειρημάτων μας. Δηλαδή είναι κρίμα τώρα.